Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Γιώργος Μουτάφης και είμαι ο δημιουργός της ταινίας που μόλις παρακολουθήσατε, της ταινίας The Other Half. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους από το Συμβούλιο της Ευρώπης που αυτή τη σημαντική ημέρα επέλεξαν την ταινία μας ώστε να γίνει αυτή η προβολή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που είστε αυτή τη στιγμή στην αίθουσα, παρακολουθήσατε την ταινία σας και σας ζητάμε συγγνώμη αν κάποιος δυσκολεύτηκε δείχνοντάς σας κάποια δύσκολα πλάνα, κάποιες σκληρές σκηνές. Δυστυχώς όμως είναι η πραγματικότητα. Είναι καταστάσεις που συμβαίνουν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα σύνορα. Η ταινία μας έρχεται να μας υπενθυμίσει τα διαχρονικά λάθη που γίνονται, που έχουν γίνει στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Μας δείχνει καταστάσεις και φωτίζει σκοτεινές γωνιές των ευρωπαϊκών συνόρων. Μας δείχνει παραβιάσεις, δείχνει επαναπροωθήσεις, δείχνει βία, εξευτελισμό και θάνατο. Δυστυχώς είναι καταστάσεις που συμβαίνουν και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και γνωρίζω, επειδή είστε άνθρωποι που ασχολείστε με τα ανθρώπινα δικαιώματα, είστε εργαζόμενοι στο Συμβούλιο της Ευρώπης, είστε άνθρωποι που δουλεύετε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είστε δικηγόροι, είστε άνθρωποι που εργάζεστε σε κοινότητες, σε δήμους, είστε άνθρωποι που ασχολείστε με τα δικαιώματα των γυναικών, με τα δικαιώματα των παιδιών, με τα βασανιστήρια, είστε πολιτικοί, είστε άνθρωποι που σας αφορά το ζήτημα, είστε άνθρωποι που διαβάζετε, που γράφετε, που παρατηρείτε, που γνωμοδοτείτε και ίσως και μέσα σε αυτή την αίθουσα να υπάρχουν και άνθρωποι που νομοθετούν. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν, δεν μπαίνουν στο δίλημμα ανοιχτά ή κλειστά σύνορα. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι οι μετανάστες έχουν δικαιώματα, έχουν όμως και υποχρεώσεις απέναντι σε μια χώρα που τους φιλοξενεί. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε κατάματα το τι συμβαίνει πίσω στις χώρες τους. Χώρες που διαχρονικά παράγουν πρόσφυγες. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε και κατάματα και τις χώρες που διαχρονικά παράγουν πολέμους. Δυσκολεύοντας τα περάσματα, σπαταλάντως και τόσα εκατομμύρια ευρώ στην προστασία των συνόρων, δυσκολεύοντας τα περάσματα είναι μια απλή μαθηματική πράξη. Δυσκολεύει το πέρασμα, αυξάνονται οι θάνατοι, πλουτίζουν οι διακινητές. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, η ώρα είναι 3:30 το πρωί. Ξύπνησα πριν λίγο από βομβαρδισμούς. Βρίσκομαι στη Βηρυτό, στο Λίβανο. Πίσω από αυτόν τον τοίχο, από αυτή την κουρτίνα, υπάρχει ένα παράθυρο. Αν μπορούσα να σας δείξω, είναι μια πλατεία γεμάτη ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, γυναίκες, άνδρες και μικρά παιδιά. Οι δρόμοι έχουν γεμίσει με ανθρώπους που έχουν αρχίσει και εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Είναι 3η, 1η Οκτωβρίου 2024 και ο πόλεμος μόλις άρχισε. Εάν συνεχιστούν οι συγκρούσεις, εδώ στο Λίβανο, όλοι γνωρίζουμε τι θα ακολουθήσει, προς τα που θα προσπαθήσουν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κοιταχτούμε μεταξύ μας, αρκετοί γιατί όχι, να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας και να αναρωτηθούμε το τι κάνουμε λάθος, το τι συμβαίνει λάθος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ζητάω και πάλι συγγνώμη που δεν κατάφερα να είμαι μαζί σας. Ο πόλεμος δεν μπαίνει σε κάποιο μερολόγιο, δεν μπορώ να προγραμματίσω καταστάσεις, αλλά εγώ έχω επιλέξει να βάζω τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία. Αυτοί οι άνθρωποι όμως εκεί πίσω δεν έχουν κανένα δικαίωμα επιλογής. Από τη μια στιγμή στην άλλη ξεριζώθηκαν και πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.